ο Σλοβάκος Ευρωβουλευτής Λούμπος Μπλάχα επισκέφθηκε πρόσφατα τη Μόσχα για να ευχαριστήσει τη Ρωσία για την απελευθέρωση της χώρας του από τον φασισμό στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, να ζητήσει συγγνώμη για την αυξανόμενη ρωσοφοβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Λούμπος Μπλάχα δεν είναι τυχαίος. Είναι ευρωβουλευτής. Τον βλέπετε. Από ανάρτησή του στο X το βιντεάκι, ο Μπλάχα, μέλος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μέρ SD, του Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φικό, θυμάστε, που παρολίγο να του στοιχήσει τη ζωή από όπειρα δολοφονίας κατά αυτού. Βλέπουμε επισκέφθηκε την Κόκκινη Πλατεία. Κατέθεσε λουλούδια στον τύπο άγνωστου στρατιώτη, κοντά στον τοίχο του Κρεμλίνου και στο μνημείο Σοβιετικού Στρατάρχη Γκρεόργη Ζούκο. Ήρθα ως φίλος της Ρωσίας, γιατί δεν μπορώ πλέον να κοιτάξω την αυξανόμενη ρωσοφοβία στη Δύση, είπε ο Μπλάχα σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram. Ο ρωσικός λαός έχει κάνει απίστευτες θυσίες, επακριβέστατα έτσι το γράφει, για να απελευθερώσει την Σλοβακία. Ο Λούμπος Μπλάχα. Λούμπος σημαίνει αγάπιος, αγάπη, λούμπα. Είπε ότι ήθελε να ζητήσει συγγνώμη για τα πολεμικά ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της Ρωσίας. Επέμεινε ότι οι Σλοβάκοι δεν θα αναγκαστούν ποτέ να μισήσουν τον ρωσικό λαό και ότι απορρίπτει τις παραδόσεις όπλων της Δύσης στο Κίεβο, τις κυρώσεις στη Μόσχα και την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας. Και στα προηγούμενα ρεπορτάζ μου θαυμάσατε τους ευρωβουλευτές Έλληνες από όλα τα κόμματα που ψήφισαν να χτυπηθεί εντός η Ρωσία με όπλα ΝΑΤΟ. Ο Λούμπος μας λέει, δεν θέλουμε τα παιδιά μας να πεθάνουν σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Οι Σλοβάκοι θέλουν ειρήνη. Και της λέγκα του Βορρά στην Ιταλία, ο άλλος θυμάστε τι είπε, πήγαινε μόνος να πολεμήσεις. Στο Μακρόν. Συνέχισε. Οι Ρώσοι θεωρούνται φιλικοί άνθρωποι στη Σλοβακία και αυτό δεν θα αλλάξει. Ο ευρωβουλευτής ζήτησε διάλογο με τη Μόσχα και τερματισμό του μίσους προς τη Ρωσία. Στο πρόγραμμα του ήταν και μια διάλεξη στο Ινστιτούτο Κρατικό Διεθνών Σχέσεων Μόσχας, MGIMO. Πώς τα ακούτε Έλληνες όλα αυτά? Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.